Γεια σας, γεια σας, γεια σας και τι μου κάνετε. Στο σημερινό βιντεάκι, όπως καταλαβαίνετε, θα με ακούτε σε στυλ ASMR. Θα το προσπαθήσουμε, το ξεκινάω για πρώτη φορά, μου το έχετε ζητήσει αρκετοί από εσάς γιατί λέτε ότι έχω πολύ χαλαρή φωνή γενικά. Επομένως είπα να το προσπαθήσουμε, να το φτιάξουμε και αν σας αρέσει θα ανεβάσω πιο συχνά βιντεάκια ASMR. Οπότε είναι η πρώτη προσπάθεια η σημερινή. Στο σημερινό βιντεάκι δεν ήθελα να κάτσω να βαφτώ, να φτιάξω τα μαλλιά μου και να βγω έτσι πιο στημένα. Ήθελα έτσι όπως έχω τον τρόπο σκέψης μου οργανωμένο αυτή τη στιγμή να κάτσω να σας μιλήσω και να μην το αφήσω να περάσουν οι ημέρες από τα τελευταία συμβάν που έχουν γίνει και έχουν δημιουργηθεί ολόκληρες καταστάσεις στο Instagram και σε κάποια σχόλια εδώ στο YouTube. Θα ήθελα να σας πω ότι όσο ανεβαίνει το κανάλι διαπιστώνω ότι υπάρχουν και θετικά φυσικά και αρνητικά σχόλια. Απλά τα αρνητικά, εκεί που είχα ένα αρνητικό στους 3 μήνες, τώρα μπορεί να έχω 2 και 3 αρνητικά μέσα στην εβδομάδα. Σίγουρα υπάρχουν και μεγαλύτερα κανάλια που τα αρνητικά τα σχόλια είναι ακόμα πιο αυξημένα. Εγώ όμως μιλάω για τη δική μου ζωή, για το δικό μου κανάλι, για τη δική μου άποψη. Σήμερα θα ακούσετε κάτι που θέλω εγώ να βγάλω από μέσα μου. Τα αρνητικά σχόλια που έχω κρατήσει στο μυαλό μου κατά καιρούς, βέβαια δεν με κάνουν να λυγίσω, να στεναχωρηθώ, ίσως εκείνη τη στιγμή κάπως το πάρω, αλλά μετά προχωράω και συνεχίζω και πιο δυναμικά, όλο και πιο δυναμικά. Φαντάζομαι το βλέπετε. Όσοι με παρακολουθείτε καιρό και είστε ακόμη εδώ, θέλω να πω ότι θα δεχτώ σχόλια του τύπου «Τα βίντεο σου είναι βαρετά». Αυτό ήταν ένα προχθεσινό σχόλιο. «Τα βίντεο σου είναι βαρετά». Αν νομίζεις πως τα βίντεο μου είναι βαρετά, δες ένα βίντεο και αν σου βαρεί βαρετό, που μπορεί και όντως να είναι βαρετό, μη συνεχίσεις να βλέπεις και να βρίσκεσαι εδώ. Μπορείς πολύ απλά να φύγεις και να πας να παρακολουθήσεις κάποιο άλλο κανάλι. Και να μην βγάλεις τον αρνητισμό σου στο δικό μου το κανάλι, είτε σε οποιοδήποτε άλλο δεν σου κάνει και δεν σου αρέσει. Ήθελα να ξέρω ότι εσείς που γράφετε αυτά τα αρνητικά σχόλια πίσω από ένα πληκτρολόγιο, πραγματικά πόσο μυαλό μπορεί να έχετε, πόση κακία, πόση ζήλια και πόσο φθόνο. Γιατί από τη στιγμή που μπαίνεις να σχολιάσεις σε κάποιον και του λες ότι το παρακολουθείς ένα συγκεκριμένο διάστημα, είτε είναι ένας μήνας, είτε είναι 2, είτε είναι 2 χρόνια, σε βλέπω αλλά σε βαρέθηκα, και βγάζετε όλο τον αρνητισμό σας πάνω σε αυτό. Ήθελα να ξέρω γιατί βρίσκεστε εδώ, αν δεν βρίσκετε κάτι ενδιαφέρον, γιατί συνεχίζετε να παρακολουθείτε τα βίντεο και να σχολιάζετε, για ποιο λόγο έχετε τόση κακία. Από την αρχή που άνοιξα το κανάλι, όπως το γράφω και στις πληροφορίες του καναλιού μου, σας είχα πει ότι δεν θα δείτε και κάτι τρελό από εμένα, όπως vlog, όπως ταξίδια κτλ. Είμαι μια μαμά με μια καθημερινότητα που οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες έχουν την ίδια καθημερινότητα. Με 2 μικρά παιδιά, χωρίς βοήθεια, το τονίζω, γιατί το τελευταίο διάστημα είναι που η μαμά μου μπορεί και με βοηθάει. Οπότε δεν θα δείτε και κάτι τρελό. Σας είχα πει ότι δούλευα μέχρι και τον Οκτώβριο. Κάθε χρόνο δουλεύω και κάνω μια δύσκολη δουλειά σε ξενοδοχείο. Όσοι έχετε δουλέψει ξενοδοχείο δεν μπορείτε να καταλάβετε. Οπότε ο χρόνος που αφιερώνω στο κανάλι, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ περισσότερο από ό,τι βλέπετε εσείς σε ένα βίντεο. Βέβαια δεν σας ενδιαφέρει το τι edit κάνουμε εμείς οι YouTuber, το πόσες ώρες μας παίρνει να φτιάξουμε ένα βίντεο κτλ. Θα ήθελα να πω ότι αν δεν σας αρέσει κάτι, να μην μπαίνετε στον κόπο να γράφετε καν σχόλιο, να μην κουράζετε τα δαχτυλάκια σας στο πληκτρολόγιο γράφοντας. Μπορείτε απλά να φύγετε από εδώ και να μην ξαναγυρίσετε ποτέ, πραγματικά θα μας χαροποιήσει πολύ περισσότερο. Έχω παρατηρήσει ότι ξεκινάτε τα dislike με το που ανέβει το βίντεο. Δεν περνάνε δευτερόλεπτα, που σημαίνει πως δεν έχετε προλάβει να δείτε καν την αρχή του βίντεο, ούτε 2 λεπτά. Και βλέπω dislike. Αυτό σημαίνει μεγάλη ζήλια, μεγάλη κακία. Γιατί είστε συγκεκριμένα άτομα που τα κάνετε και είμαι σίγουρη σε αυτό. Με το που ανέβει ένα βίντεο ξεκινάνε τα dislike. Αν δεν σας αρέσει
ήχο, μιας και έχω πάρει, έχω χωράσει μικρόφωνα και στην εικόνα, μιας και έχω καλές κάμερες και καλό κινητό και αναλόγως με ποιο θα τραβήξω, είτε με τις κάμερες είτε με το κινητό. Έχω ρίξει χρήμα χωρίς να πάρω χρήμα. Νομίζετε ότι οικονομάμαι από το YouTube? Εγώ δεν το κάνω γι' αυτό. Το κάνω γιατί μου αρέσει αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, που κάθομαι μπροστά από μια κάμερα και μιλάω και προσπαθώ να περάσω τα δικά μου μηνύματα σε κάθε βίντεο. Πραγματικά σε κάθε βίντεο προσπαθώ να περάσω τα δικά μου μηνύματα ή να σας μάθω κάτι, να σας δείξω κάτι, όπως με τις συνταγές, όπως με, δεν θα πω με μακιγιάς γιατί δεν είμαι επαγγελματίας, όπως συμβουλές για τα μαλλιά, μιας και είμαι επαγγελματίας, όπως κάποιο προϊόν, χωρίς να μου το έχουν δώσει οι εταιρείες, το πληρώνω από την τσέπη μου, από τα δουλεμένα χρήματα δικά μου, τα οποία θα ξοδέψω όπως εγώ θέλω. Υπάρχουν αρνητικά σχόλια, όπως είπα, που σε κάνουν καλύτερη και καλύτερο, γιατί υπάρχουν και τα δύο φύλλα στην πλατφόρμα του YouTube. Υπάρχουν όμως αρνητικά σχόλια, κατά καιρός δέχομαι, βέβαια έχω πάρα πολύ καιρό να δεχτώ και χαίρομαι γι' αυτό. Ίσως έχετε λίγο βάλει μυαλό μερικοί που μου γράφατε κακό ψόφο στα παιδιά σου, κακό ψόφο σε σένα, δεν ξέρεις να μιλάς, αυτό ήταν πολύ πρόσφατο το σχόλιο, δεν ξέρεις να μιλάς, προσπάθησε να διορθώσεις τον τρόπο μιλίας σου, τον τρόπο σκέψης σου, τον τρόπο το να τα συνδυάσεις και να μιλήσεις σωστά. Έχω φίλε μου ή φίλη μου, όποιος και αν είσαι, γιατί συνήθως έχετε ψεύτικο προφίλ, ψεύτικη φωτογραφία. Θέλω να σου πω, όπως το έχω ξαναπεί και έκατσα και έφτιαξα και γενικά την εικόνα του καναλιού μου, όλα τα βίντεο μου σε playlist, να τα βρίσκετε εύκολα, να μην υπάρχει ένα κουλουφάχατο, και έβαλα και πρώτο στο προφίλ μου το τροχαίο μου για να καταλάβεις γιατί υπάρχει αυτό, γιατί υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που κάθε φορά μπορεί να αναφέρω τροχαίο, να ξέρεις τι συμβαίνει και τι είναι αυτό το τροχαίο. Φούτα λίγο τη γλώσσα μέσα στο μυαλό σου και μετά μίλα. Εγώ πέρασα τροχαίο, χωρίς βέβαια να φταίω. Δεν οδηγούσα εγώ, που και πάλι και να έφταιγα. Πέρασα ένα άσχημο τροχαίο, ένα γεγονός στη ζωή μου, το οποίο με έκανε να αναθεωρήσω τη ζωή. Και μακάρι να έκανε και σένα, και σένα, και σένα και το καθένα να αναθεωρήσει τη ζωή έτσι όπως την έχω αναθεωρήσει εγώ. Μακάρι να σκεφτόταν γλυκά για όλους τους ανθρώπους και όχι αρνητικά με κακία, όπως κάνω εγώ. Πέρασα αρκετό διάστημα με το τροχαίο στο να μπορώ να κουνήσω τα χέρια μου, να κουνήσω τα πόδια μου, να κάνω πράγματα που έκανα και πριν ως παιδί, γιατί 18 χρονών το έπαθα, δεν το έπαθα σε μεγαλύτερη ηλικία. Να αρθρώσω τις λέξεις, λέω τη λέξη άρθρωση και τη λέω σωστά και δεν το πιστεύω και νιώθω ευλογημένη γι' αυτό, από τη στιγμή που δεν μπορούσα να πω ούτε ένα και. Επειδή θα σε κινηθώ και δεν θέλω να σε κινηθώ αυτή τη στιγμή, θέλω να σου πω, σταμάτα να είσαι αρνητικός άνθρωπος και προσπάθησε να γίνεις καλύτερος για εσένα πρώτα απ' όλα, για τον εαυτό σου και μετά για τους γύρω σου. Τι θα έλεγε ο γονιός σου αν έβλεπε ότι γράφεις τέτοια σχόλια σε κανάλια, εκτός κι αν είναι και εκείνος το ίδιο και έχεις πάρει αυτή την παιδεία. Θα πω κάτι και θα κλείσω αυτό το βίντεο. Όταν δέχομαι σχόλια για τα παιδιά μου, μπορώ να γίνω σκύλα και για την οικογένειά μου. Προσπάθησε απλά να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, όπως προσπαθώ κάθε μέρα κι εγώ. Κανείς δεν είναι τέλειος, κανείς. Μέρα με τη μέρα προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι όλοι. Προσπάθησε το απλά κι εσύ. Αυτά τα λόγια βγήκαν από την ψυχή μου πραγματικά. Και θα ήθελα να το κάνεις κι εσύ. Να κάτσεις και να αναλογιστείς και να πεις γιατί είμαι τόσο αρνητικός άνθρωπος. Αυτά είχα να σας πω. Δεν θα σας πω. Κάντε like σε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, γράψτε το σχόλιο σας. Είτε κάτι εγγραφή, να κάνετε ό,τι θέλετε και ό,τι σας αρέσει και να είστε εδώ επειδή σας αρέσει αυτό.